σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, κηρύχθηκε από το προηγούμενο Σάββατο η Περιφέρεια Θεσσαλίας για 6 μήνες λόγω επαπειλούμενου κινδύνου εξάπλωσης της πανόλης των μυρικαστικών που αρχικά εμφανίστηκε στην περιοχή της Καλαμπάκας και εξαπλώθηκε και στο Δομένικο Ελασσόνας. Μέχρι και το μεσημέρι υπήρξαν 10 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Θεσσαλίας εκτελείται η μεγαλύτερη κτηνιατρική επιχείρηση που έχει λάβει ποτέ χώρα στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε 10 επιβεβαιωμένα κρούσματα πανόλης των μικρών μυρικαστικών, 9 στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων και 1 στην περιφερειακή ενότητα Λάρισσας. Ήδη στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων έχουμε ολοκληρώσει τον κλινικό αυτό έλεγχο και σήμερα αναμένεται να ολοκληρώσουμε και στην περιφερειακή ενότητα Λάρισσας. Συνεχίζουμε στις ζώνες επιτήρησης, ούτως ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ελέγξει το σύνολο των ζώων στις 2 αυτές ζώνες και να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει ζώο το οποίο νοσεί. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις. Σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Στρατάκο, ότι η προέλευση των μολυσμένων με τον ιό εγωπροβάτων έγινε από τη Ρουμανία. Σαφώς και έχουμε όλες τις ενδείξεις και χρησιμοποιούμε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα όπως το σύστημα Traces, όπου γίνονται οι καταγραφές τι ζώο έχει έρθει, από ποια χώρα, από ποιον εκτροφέα και πού έχει πάει. Και να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε όλους τους ελέγχους που απαιτούνται προς όλες τις κατευθύνσεις, είτε εντός περιφέρειας Θεσσαλίας, είτε ακόμα χρειαστεί και εκτός περιφέρειας Θεσσαλίας. Θα ελεγχθούν όλα τα ζώα τα οποία θεωρούμε ότι μπορεί να είναι φορείς του ιού. Σήμερα το πρωί έφτασαν στη Λάρισα 100 κτηνίατροι από όλη την Ελλάδα και ξεκίνησαν ελέγχους με τον συντονισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με στόχο την επιδημιολογική επιτήρηση των κτηνοτροφικών μονάδων. Τα χέρια σας κλείνετε το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας και νομίζω το γνωρίζετε όλοι. Άρα έχουμε υποχρέωση στον όρκο που έχουμε δώσει και έχουμε υποχρέωση στους ελεκτροφούς και μεταποιητές. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα βγούμε νικητές για μια ακόμη φορά. Όλα όμως θα κρυθούν στο πεδίο και στο πεδίο πρωταγωνιστές είστε εσείς. Με τη βοήθεια του Θεού να πάνε όλα καλά και να βγούμε, όπως είπα και πριν, νικητές για ακόμα μία φορά. Νωρίς το μεσημέρι στο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη όπου συμμετείχαν όλες οι εμπλεκόμενες αρχές. Με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η μετακίνηση εγωπροβάτων και αμνοερυφίων σε όλη τη Θεσσαλία. Επίσης απαγορεύεται η σφαγή εγωπροβάτων και αμνοερυφίων στα σφαγεία της Θεσσαλίας έως και την Παρασκευή 26 Ιουλίου.